Μεγάλες ζημιές σε ελιές, θερμοκήπια και αγροτικούς δρόμους προκάλεσε το σαρωτικό χτύπημα της Βικτόρια στο νησί μας. Η ισχυρή χαλαζόπτωση ράβδισε τον ελαιόκαρπο που είχε προσβληθεί από τον δάκο, με συνέπεια μεγάλες ποσότητες να πέσουν στο έδαφος, σε Τυμπάκι, Κόκκινο Πύργο και σε άλλες περιοχές της Μασαράς. Όλες αυτές οι ελιές που ήταν, είχαν δάκο, να πέσουν ολικά κάτω. Η απώλεια είναι πάνω από τις τάξεις του 60%, δηλαδή όλος ο ελαιόκαρπος που έχει προσβληθεί από το δάκο έπεσε ένα μεγάλο ποσοστό του ελαιόκαρπου στο έδαφος και έχουμε και τη χαλαζόπτωση που έχουμε περιοχή που έχουμε και τα 100% ζημιά. Το αίτημά μας είναι να κατέβει ο Υπουργός στην Κρήτη άμεσα. Δεν είναι θέμα ότι θα χάσουν χρήματα. Εδώ μιλάμε ότι σπίτια θα πεινάσουν. Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή διοπόρηση της κάθε οικογένειας. Πώς θα πορευτεί κάθε οικογένεια. Φωνάζουμε ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί όλος ο χώρος των θεσμικών οργάνων. Μεγάλες ζημιές σημειώθηκαν και σε θερμοκήπια, σε Τυμπάκι και Κόκκινο Πύργο, καθώς το χαλάζι τρύπησε τα νάιλον, ενώ ριάκια σχηματίστηκαν και εντός των θερμοκηπίων. Εγώ στο θερμοκήπιο μου δίπλα που είναι κάτι δεντρίλια, έχουν πέσει κατά το 20%. Την ίδια ώρα πανωτάνε τα χτυπήματα για τους αγρότες στην Ιεράπετρα. Ο κεραυνός προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή σε αγροτική αποθήκη θερμοκηπίου, με τον αγρότη να βρίσκεται σε απόγνωση. Δεν έμεινε τίποτα από ό,τι εργαλεία είχα. Ό,τι εργαλεία είχα και το θερμοκήπιο είπε ζημιά το φτιάχνουν τώρα. Εγώ υπολογίζω τη ζημιά γύρω πάνω από 15.000. Είχε γύρω στα 60 τσουβάλια λιπάσματα, πάρα πολλά φάρμακα γιατί τα είχα πάρει μαζεμένα σχεδόν για όλη τη χρονιά. Τώρα δεν έχω τίποτα. Είχα τέσσερα ξυλοκοφτικά, τρία χλωροκοφτικά, μπαζούκας. Είδα ότι είχε λαμπαδιά σε ένα θερμοκήπιο. Κάλεσα την πυροσβεστική γιατί είναι γενικά ερημιά η περιοχή μας. Κατέστρεψε μια αγροτική αποθήκη ενός συντοπίτη μας με αποτέλεσμα να υποστεί 10.000 περίπου ευρώ ζημιά, αλλά ευτυχώς γλίτωσε το θερμοκήπιο. Ωστόσο στάθηκε τυχερός, καθώς η περίπτωση που έπεφτε ο κεραυνός την ώρα που βρισκόταν ο ίδιος και οι εργάτες μέσα στην αποθήκη ίσως να θρηνούσαν με ανθρώπινες ζωές. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα και σε αγροτικούς δρόμους στη Μεσαρά, όπου σχηματίστηκαν χαντάκια από τα ριάκια. Ζημιές σημειώθηκαν σε αγροτικούς δρόμους, σε Γρηγοριά, Καμάρες, Βόρους, Φανερωμένη, Τυμπάκι, Κόκκινο Πύργο, Ζαρό και όχι μόνο. Είχαμε κατολιστήσεις στον επαρχιακό δρόμο, στην επαρχιακή οδό του Καραβάδο Ίνι, που άμεσα αποκαταστάθηκαν. Πρέπει και ο πολίτης λίγο να ευαισθητοποιηθεί και να μην ψηφάει τον κίνδυνο. Τώρα συζητάμε για τη ζωή του. Δεν συζητάμε για το μέσον που οδηγεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και γι' αυτό και οι υπηρεσίες κινητοποιούνται. Ενώ ποταμός που έσπασε, σάρωσε στο πέρασμά του την Παναγία Μονοφατσίου, πλημμυρίζοντας δρόμους και καλλιέργειες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μηχανήματα τα οποία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υπάρχουν για να μπορέσουν να υπάρξει προσβασιμότητα και προς το βοσκοτόπιο τα οποία δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Και στις Βούτες κατέρευσε μέρος του οδοστρώματος όπου τοποθετήθηκε πλέγμα για λόγους ασφαλείας. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο να έχουν στα χέρια μας οι μελέτες για να φτιάξουμε εκεί 4 τυχεία. Αύριο ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Ριγκονάκης, θα βρεθεί στην περιοχή της Μεσαράς, όπου ήδη βρίσκονται συνεργεία του ΕΛΓΑ για την καταγραφή των ζημιών σε καλλιέργειες αλλά και σε επιμνηστάσια τα οποία πλημμύρισαν. Και πλημμυρίσανε και είναι η περίοδο που γεννάνε τα ζώα τους και καταλαβαίνετε μέσα στις λάσπες. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι οι κακές καιρικές συνθήκες και η καταιγίδα οδήγησαν χθες αεροσκάφος από το Ηράκλειο στα Χανιά, το οποίο δεν κατάφερε να προσγειωθεί στον Νίκος Καζαντζάκης, με τους επιβάτες να ταλαιπωρούνται και να μεταφέρονται οδικό στο Ηράκλειο.